διαμερευτική καμπάνια δωρεάς μαλλιών ξεκίνησε πριν ένα χρόνο όταν δώρισα και εγώ τα μαλλιά μου στον οργανισμό Wings for Kids στην Αμερική, όπου με σκοπό να γίνουν περίπτωση για παιδιά με καρκίνο. Επειδή δεν έβρισκα πληροφορίες σε ελληνικούς ιστότοπους σχετικά με διαδικασία, απευθύνθηκα στους οργανισμούς στην Αμερική, όπου μου δώσαν πληροφορίες. Είδα όμως υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να μάθουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και δεν ξέραμε το πώς. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εργοστάσια τα οποία παράγουν, δεν υπάρχει βιομηχανία που παράγει περούκες. Ο κόσμος που στέλνει τώρα τα μαλλιά του στέλνει στον οργανισμό της Αμερικής. Αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι ένα οργανισμό εδώ στην Ελλάδα, όπου θα δεχόμαστε τα μαλλιά και θα τα διοχετεύουμε στην Ελλάδα. Ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε όσες παραπάνω περούκες μπορούμε. Το κόστος της περούκας είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι κυμαίνεται από 500 μέχρι 700 ευρώ. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο σε μια οικογένεια που έχει ένα άρρωστο παιδί να καλύψει αυτήν την ανάγκη. Είναι κάτι απλό, είναι μαλλιά, για κάποιους είναι κάτι όμως πολύ σημαντικό. Οι προϋποθέσεις για να μπορέσει ένας δωρητής να δωρήσει τα μαλλιά του είναι τα μαλλιά του να είναι υγιή, στο φυσικό του χρώμα, μετρώντας από το σβέρκο 20 εκατοστά. Αν κάποιος δεν μπορεί τώρα να δωρήσει τα μαλλιά του και έχει φυλάξει πλεξούδες οι οποίες έκοψε ακόμα και πριν 40 χρόνια, επειδή τα μαλλιά δεν φθήρονται, μπορεί να τα στείλει στον οργανισμό μας και να γίνει δωρητής. Εγώ πήρα την πρωτοβουλία, αλλά το θέμα είναι ότι οι υπόλοιποι 130 που ακολούθησαν φτάσαν σε αυτό το σημείο. Μπορεί να ξεκίνησε από μένα, αλλά συνεχίστηκε με τη βοήθεια όλων. Προωθώντας το μήνυμα «Δωρίζουμε τα μαλλιά μας, δωρίζουμε την αγάπη μας». Μπορεί να καλέσει τους φίλους στο Facebook, μπορεί να κοινοποιήσει αυτό το βίντεο και να γίνουμε όλοι μια μεγάλη ομάδα που θα στηρίξει τον οργανισμό «Δωρά μαλλιών» στην Ελλάδα.